επίτιμο καλεσμένο, τον Τζον, και τον εμφανιστή, και είπε να κάνει ένα guest σήμερα. Για να σας κάνουμε ένα υπερτεράστιο συμπεριφορικό. Είναι πολλά, για να βοηθήσουμε. Έτσι, ήθελα λίγο βοήθεια. Μιας και στο κουβάλιμα δεν βοήθησε, τα κουβάλισα όλα μόνη μου. Έξω και το βίντεο το τι έχω φτιάξει. Εγώ σου είπα να πάμε μαζί σήμερα. Πιάσε. Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν είχαμε τίποτα. Ήταν άδεια όλα. Είχαμε να πάμε αρκετό καιρό για να πάρουμε έτσι πολλά. Πηγαίναμε, παίρναμε κανένα φρούτο, κανένα γιαούρτι, κανένα γαλατάκι. Λοιπόν, οπότε ένα... τώρα είναι του μήνα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε τα πράγματα στο ψυγείο. Βεβαίως. Ξεκινώ από αυτά τα βασικά, να τελειώνουμε. Τα βασικά του Δημήτρη είναι αυτά. Ναι, γαλατάκια φρέσκο. Γαλατάκια φρέσκο. Γαλατάκια φρέσκο. Μετά, πήρα μπέικον. Το είχε προσφορά και εντάξει, θα κάνω κανένα σουφλέ, καμιά καρμπονάρα. Θα βάζουμε και στα σουφλέ και στις καρμπονάρες. Ναι. Θα διάβαζε και στο τόσκα το μπέικον. Ναι, ωραίο. Θα κάνω καμιά φορά κλαμπ. Ναι. Είναι πολύ τα αρεφορία λίγο στο να, να ψηθεί. Ναι. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ που είναι φέτες τσένταρ. Αυτές αρέσουν σε μένα γιατί μου αρέσει το τσένταρ. Ωραίες, εντάξει. Στο μπέργκερ, ναι, τρώω. Σε ποιο δεν σ' αρέσει, το τυγμένο το άλλο. Ναι. Στο τόστ δεν είναι ωραίο σκέτο. Σε ναι, στο τόστ δεν είναι ωραίο σκέτο να το φας. Εμένα μου αρέσει. Α, εννοείς χωρίς ζαμπόν. Χωρίς, ναι. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό, ναι. Ναι, εντάξει. Δεν τρώγεται. Γιατί τώρα μας έχει κολλήσει ο Δημήτρης και τρώμε όλοι το τόστ χωρίς αλλαντικά. Το τρώμε σε κανομετήρι όλοι. Μας έχει κολλήσει. Λοιπόν, έλα να μην ξεπαγώσουμε τα πράγματα της κατάψυξης. Ναι, πάμε. Λοιπόν, μπιφτεκάκια. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναπάρει αυτά. Τα έχουμε ξαναπάρει. Αυτά, ναι, τα έχουμε ξαναπάρει. Αλλά βασικά με... Είχαμε φτιάξει μπέργκερ την προηγούμενη φορά. Α, ωραία ήταν. Δεν θυμάμαι. Ωραία, ας το θα τα ψήσω τώρα. Ωραία. Για βάζω. Πάνε τα φυτά τα διέλυσε. Θα κάτσε να δείξουμε λίγο τα φυτά, να τα πάρω από τη μέση. Γιατί εννοώ. Λοιπόν, αυτά τα φυτά είναι από Λέγκυρ προφανώς. Αν και έχει και το Λέγκυρ. Λοιπόν, πήρα ένα βασιλικούλι. Ο οποίος τον σπάσαμε. Μόλις διαλύσει. Καλά, μυρίζει τέλεια. Μυρίζει όλη η κουζίνα, παιδιά, είναι τέλειος. Τον είχε φτηνά, τον είχε 2,5 ευρώ. Και λέω, επειδή τα λουλούδια μας το καλοκαίρι που είπαμε πεθάνανε, μείναν μόνο οι καλαμφόρες, αυτοκτονήσανε. Μας έμειναν μόνο, θα σας δείξω τη λουλούδι μόνο, παραμένει η δυνατοπιστωτερό. Έζησε γιατί δεν θέλει πολύ νερό. Ναι, είναι το μόνο που έχει επιβιώσει. Αντέχει χωρίς νερό. Οπότε πήρε ένα βασιλικούρι, τον είχε 2,5 ευρώ, εδώ λες. Να μυρίζει η κουζίνη. Θα επιβιώσει όμως. Γιατί να μην επιβιώσει. Και ο ίδιος θα το βαράει και όλο. Ωραία. Το μάλλον στην κουζίνα. Είναι μεγάλη γράστρα βέβαια. Αν ξέρετε ο βασιλικός αν θέλει μέσα έξω και αν θέλει πολύ πότισμα, αν και το ρώτησε και μου είπε μία φορά τη μέρα. Τώρα που έχει ζέστη. Αυτό είναι που επιβίωσε. Άι καλά, χωρί. Ναι. Αυτά παιδιά τα φυτά. Τέτοια να παίρνετε, δεν χαλάνε, δεν παθαίνουν τίποτα. Ναι, το πότισα χθες για να μην... Πάνω στην καρκλά. Το πότισα. Λοιπόν, αυτό θα το δώσω δωράκι στη γειτόνισσα. Γιατί μας είχε φέρει κάτι πραγματάκια εδώ δίπλα. Η γειτόνισσά μας είναι πολύ καλή. Και της πήρε αυτό εδώ. Ουσιαστικά της είχα πάρει στην αρχή ένα πιο ωραίο τέτοιο πάλι από το Lidl. Δηλαδή της αρέσουν τα λουλούδια και αυτά και έχει και αυτή στην αυλή πολλά. Αλλά... Είχα πάρει και εγώ συγκεκριμένα με 146 ευρώ και νόμιζα ότι είχα πάρει και τις κάρτες μου μαζί. Είχα ξεχάσει το πορτοφόλι σε άλλη τσάντα γιατί αλλάζω συνέχεια τσάντες. Όταν πάω έξω παίρνω το μικρό τσαντάκι για να μην κουβαλάω την μπανάνα, ναι, τη λεγόμενη μπανάνα. Και πήγα με την μπανάνα και είχα πάρει μόνο μετρητά, νόμιζα ότι είχα και τις κάρτες. Και κάπως στο ταμείο συνειδητοποίησα ότι έχω μόνο τα μετρητά. Οπότε είχα πάρει μία πιο ωραία από αυτή. Είχε το ρίζο μία μεγάλη, έτσι φουντωτή και την είχε αυτό την πήρα 3,5 ή 4.
και στο Λούτι δεν είχε 5, αλλά ήταν διπλάσια από αυτή και σε πιο ωραία γλάστρα. Αλλά την είχα αφήσει τελευταία με κάτι αθλητικά του μικρού, γιατί προφανώς προέχουν τα τρόφιμα, ναι. Και αυτά και τα καταχώρια και τα θετικά δεν μου έφτασαν ποτέ τα λεφτά. Τα άφησα πίσω. Τέλος πάντων, τις πήρα πίσω εκεί. Ωραία φαίνεται, είναι αθεκτικές αυτές, δεν τις φοβάμαι. Πρέπει να τις τη δώσω σήμερα αύριο. Α, χτυπήσουμε αύριο φεύγοντας. Ναι. Και έτσι έχω πάλι και κάτι άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, ωραία, συνέχισα, σε διέκοψα, δείξα και το μάθα. Καλά, χωρί. Αυτός εδώ ο Γλυκούλης, ο οποίος είναι και αυτός φορτισμένος πάνω στην κάρεκλα. Τα πόρτισα όλα. Έλα, μέσα σακούλα είναι. Τα οποία νερά δεν τα βλέπω μέσα στη σακούλα. Βγήκαν λίγο και στην καρέκλα. Δεν πειράζει. Α, κι αυτός μυρίζει. Θέλω δεντρολίβανο. Ναι, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το φαγητό και έπρεπε να πάει και να το τρώω. Όχι, αφού σου πω αυτό το θέλω για τα μαλλιά μου. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε, έχει γίνει viral στο TikTok ένα λάδι από δεντρολίβανο, το οποίο μπορείτε να το κάνετε και ίδια, να το φτιάξετε ήδη. Βράζετε κάποιο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ακριβώς ποσότητες, άμα το φτιάξω θα σας κάνω έτσι. Αλλά το αραιώνετε γιατί είναι πολύ βαρύ, μην πάθετε οτιδήποτε και σας πέσουν το μαλλιό. Και γίνεται σαν καμένα. Άμα βρω ή κάνω τη συνταγή θα σας τη δείξω άμα σας ενδιαφέρει. Πάντως λένε ότι είναι πολύ καλό για τα μαλλιά και αυτά. Οπότε αφού στο φαγητό δεν μπορεί βάζουμε όντως, θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε λάδι. Για τα μαλάκια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Κοτοπουλάκι είναι... Καλαμποκιού. Είναι καλαμποκιού. Όπως οι πίτες έχουν βγάλει και καλαμπορέ. Ναι, δεν ξέρω. Προφανώς εκτροφής με καλαμπόκι εννοεί. Ότι τρώει καλαμπόκι. Εγισμένο με 65% καλαμπόκι. Ανταγισμένο λέει. Εγισμένο, μα είναι τυρισμένο. Ξέρω εγώ. Ναι, ναι, το τυρίγουν τώρα με καλαμπόκι. Και κοτομπουκές για το μικρό, για τις σαλάτες. Για το μικρή. Ναι. Αν και εντάξει, τώρα έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει και τρώει. Και τρώει, κάτι τρώει. Οπότε δεν ναι. Τρέφεται μόνο με αγκούρια και κοτοπουκές. Δεν ξέρω πώς θα. Λοιπόν, το ζήσαμε και αυτό. Να συνεχίσουμε με του ψυγείου. Βιτάμ και Λουρπακ. Αυτό το Λουρπακ, παιδιά, προσέξτε, είναι πεντανόστιμο, αλλά πρέπει να πάρετε αυτό που λέει άλυμα. Α, εγώ το αλήφω και βάζω από πάνω μέλι μαρμελάδα. Είναι το βούτυρο που αλήφει πριν. Το άλλο είναι πιο πολύ σαν για γλυκά, ας πούμε. Για γλυκά και φαγητά, ναι. Αυτό. Είναι πιο σκληρό, ρε παιδί μου, δεν είναι για άλυμα. Αλλά να πάρετε το άλυμα, αν θέλετε, και είναι τέλειο, πραγματικά. Λοιπόν, σαλάμι αερός. Για το γυάλι. Είναι σαλάμι. Καλό ένα σαλάμι αερός. Δεν ξέρω αυτό είναι που παίρνει. Είναι καπνιστό. Είχε και γαλοπούλα. Αυτό, όχι, το γαλοπούλα το δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Δείξε το. Αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Είναι σαλάμι καπνιστό σε φέτες. Εγώ προσωπικά τρώω απ' όλα. Δεν έχω θέμα. Δεν καταλαβαίνω διαφορά. Η καλαμπούλα δεν είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, παρμεζάνα. Δύο συσκευασίες. Γαλοπούλα και μπουλιά. Γιατί τα τόσο τελευταία πάμε σύννεφο. Από εκεί που δεν τρώγαμε καθόλου, τώρα φεύγουν 3-4 τόσο τη μέρα έτσι. Δηλαδή εξαφανίζονται τα ίδια. Αντικειμενικά, εγώ παίρνω κάθε πρωί στη δουλειά. Καλά κάνεις. Έτσι πρέπει. Οπότε έχει αρχίσει και τρώει και ο Δημήτρης, ο οποίος δεν έτρωγε. Και ζήλεψε και εγώ και τρώω και εγώ. Οπότε τρώμε όλοι τώρα. Και τώρα τρώμε συνέχεια τόσο. Λοιπόν, σαλατούλες. Είναι μίξ αυτή από μαρουλί. Αυτή δεν τη βλέπω και μισό, έτσι να τη βάλουμε. Να τη βλέπω λίγο βρίζεται. Και να το λέγαμε για τον Δημήτρη και απαντήθηκε. Έλα εδώ, έλα εδώ να πεις μια καλημέρα. Έλα σε περιμένει το... Έλα να θέλει το κοινό σου να ακούσει μια καλημέρα. Θα σταματάγεις. Και πήρα και λουκανικάκια γιατί έχω πάρει ψωμάκια σάντουιτς. Πού μου αρέσει το ψυγείο. Hello, Beth. Hello. How do you do? Πες καλημέρα. Παρεμπιπτόντας μια και είναι και ο Δημήτρης εδώ, αυτό το σιτάκι από σύν που του είχα πάρει παιδιά το έχει λιώσει. Νομίζω όλο το καλοκαίρι την έχει βγάλει με αυτό το σιτάκι. Από τους 3 μήνες τον 1,5 και φοράμε.
Είναι βάλε, πολύ καλό σουτάκι. Τα είπες. Ναι, είναι λουκανικά και φραγκφούρτη. Σε αυτά τα μικρά που είναι για χοντουγκάκια, μια χαρά και πολύ οικονομικά. Και νόστιμα. Πάρα πολύ, χρειαζόμαστε. Ναι. Τώρα, και τώρα. Α, και τέλος με το πιτσίνο. Σαν τη γη. Βάζω εγώ στο φραπουτσίνο καραμέλ. Σωστά. Μόνο εκεί βάζω. Βάζω. Γιατί άλλοι δεν μπορεί. Είναι εγώ το πίνω μόνο. Πίνεις μόνο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο ψυγείου. Οπότε νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Ας πάρω, ας πάρω. Λοιπόν, ψωμί του τόστερ σαρένιο, είναι χρυσός μυλός. Και γενικά το Lidl έχει πολύ οικονομικά χαρτικά, ψωμιά τόστερ, φρυγανιές, ψωμοειδή, χαρτικά και αναψυχτικά οικονομικά πολύ. Το σκάταρα. Θα το πειραγάμε κλαμπ. Πάλι χρυσός μυλός, ναι, είναι για... Το πιο μεγάλο, τέλος πάντων. Για κλαμπ, ναι, είναι τεράστιο. Και το πήρε για να φτιάξουμε καμιά μέρα κλαμπ σάντουιτς. Bigger than big. Κι όμως δεν είναι το κλασικό του κλαμπ. Είναι πιο μεγάλο από το... Από το ναι. Κλασικό που κάνω ναι, το λέει. Το κλασικό του κλαμπ είναι πιο μεγάλο. Τέλεια. Έχουμε καιρό να κάνουμε κλαμπ, οπότε το είδα, λέω, why not. Ωραία. Ναι, και αυτά τα προσπερνάμε. Κλαμπ σάντουιτς. Ναι, σήμερα. Κόλιο πέιπερ. Είναι χάρη του αλήτας. Νομίζω όλοι το ξέρουν. Όλοι το ξέρουν, όλοι το χρησιμοποιούν. Και νομίζω ότι πιο πολύ παίρνει από Lidl γιατί έχει πάρα πολλά και πολύ οικονομικά χαρτιά έτσι η κολλή. Λοιπόν, καροτάκια για να τα βάλουμε και αυτά στο ψυγείο. Επίσης ο Δημήτρης έχει αρχίσει και τρώει εκτός από τόσο και όλα τα άλλα φαγητά, τρώει πάρα πολύ σαλάτα. Σαλάτα γενικά. Ναι, πολύ καρότο, μαρούλι. Με το μυστικό συστατικό βέβαια. Το οποίο ανακάλυψα εγώ τυχαία. Είναι αυτό εδώ. Α, ναι, μπράβο. Είναι βαλσάμικο. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Κρέμα, είναι πολύ ωραία αυτή. Έτσι, μπράβο, είναι κρεμώδη η σύσταση και είναι. Ναι, είναι πολύ είναι επικτό. Ναι, δεν είναι αυτό το νερόζουμο που πουλάνε πιο πολύ για κρέμα. Είναι αυτό εδώ και είναι πολύ οικονομικό. Να, πολύ ντρ. Και είναι πολύ, πάρα πολύ νόστιμο. Είναι απίστευτο. Πολύ καλό. Απίστευτο νόστιμο. Άρχι εδώ. Βέβαια, εμείς το εξελίσσουμε να έχω πάρει 2-3 για να έχουμε. Εμείς βάζουμε λίγο τέτοιο, λίγο λάδι και λίγο μέλι. Γιατί είναι λίγο, όχι καυτερή, είναι λίγο πιο... Extreme για το Δημήτρη είναι παιδί μου, ναι, λίγο τσιμπάει. Λίγο με το λαδάκι και το μέλι, λίγο το... Το φτιάχνουμε, το ισορροπούμε. Ναι. Δηλαδή βάζουμε λίγο λίγο λάδι και μισή κουταλίτσα μέλι και γίνεται τέλειο. Και με αυτό τρελαίνεται. Και εμείς. Έχει ξεκινήσει και τρώει σαλάτες που δεν έτρωγε το κλασικό το αγγούρι, μόνο αγγούρι. Μόνο αγγούρι, ναι. Και τώρα έχει ξεκινήσει και τρώει και ντομάτα. Και ντομάτα και λάχανο. Σοκ. Ναι. Μια τυρόπιτα και αυτή πρέπει να τη, να στη βάλω μαζί στη βόλτα. Δεν νομίζω να φάει, αλλά βάλτε. Μια τυροπιτήτσα. Ωραία δεν ήταν. Δεν ξέρω. Δεν την έφερε. Πίνα. Εμένα μ' άρεσε που την έφερε. Πήρε και σε μένα. Πίνα, για αυτό την έφερε. Λοιπόν, γκοφρετάκια με σοκολάτα γάλακτος, χωρίς σχόλιο. Τα οποία πήρα μαζί με γλυφιτζουράκια. Είτε γλυφιτζουράκια. Εκεί από κάτω ήταν. Τα οποία πήρε μαζί με αυτά τα γλυφιτζουράκια. Για να δώσω στα παιδάκια στη γιορτή του Δημήτρη. Βέβαια αργή ακόμα η γιορτή του. Και που λέτε, γύρισα εγώ χθες το μεσημέρι από τη δουλειά και τα βλέπω και λέω, οπ, εδώ είμαστε. Δηλαδή, έχω πάρει μισκότα. Είχα πάθει υποβλικεμία, δεύτερο. Έχω πάρει αυτά. Έχω πάρει αυτά, ο Γιάννης έπρεπε να ανοίξει αυτά που ήταν για κεράσματα. Εδώ. Δεν έγραφε ότι είναι για κεράσματα. Εδώ. Είχα κάτι υποβλικεμίες και τα, δηλαδή, τα είδα όλα. Είδα ό,τι γλυκό είχε πάνω στο τραπέζι και λέω αυτό. Αυτό θα φάω. Αυτά που είναι για τα παιδάκια για κέρασμα θέλω. Λοιπόν, αφού σας τα έδειξα, πήρα αυτά που είναι τύπου... Πες το. Κίντερ. Κίντερ. Είναι πολύ ωραία, τα τρώει μικρό.
Λοιπόν, μπισκοτάκια με σοκολάτα. Και αυτό είναι τύπου όρεο. Ναι, είναι τύπου όρεο. Και λέγεται και νέο, ναι. Οπότε έχω να τη γράψει φουλ στη συσκευασία. Το άλλο είναι το παλιό. Ναι, το άλλο είναι το παλιό. Πιάσε και αυτά. Και κρυφτινάκια χρυσός μήλος με σουσάμι, είναι νέα συνταγή. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει, αφού είναι νέα συνταγή προφανώς. Όχι, τα έχουμε ξαναπάρει. Όντως, ναι. Ναι, τα έχουμε ξαναπάρει. Λοιπόν, γλυκιά πάπρικα, τη βάζουμε στα φαγητά. Επίσης, τη βάζω σε όλα τα φαγητά που έχουν κόκκινη σάλτσα. Πάντα, κάτσε μην πηγαίνει, τη βάζω. Εγώ τη βάζω και σε πιθαράκι και σε ναπολιτάδα. Μ' αρέσει η πάπρικα ή η γλυκιά, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα μεγάλο βουτυρό. Το οποίο. Ποιο είναι αυτό, είναι εδώ. Το... Α, το έχουμε ανοίξει, ναι. Από γλυκάνηση. Ναι. Ωραίο, οικονομικό. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Καθίστε να σας δείξω και το άλλο. Αυτό. Αυτό, παιδιά, είναι τέλειο. Είναι με μυγδαλόκρεμα. Με στέβια, δεν έχει και ζάχαρη. Αποσκλαβαίνει την ώρα σε αυτό. Δεν το τρώμε σκέτο. Καλά, δεν το τρώμε σκέτο. Το βάζουμε μόνο σαν σμούθι. Ναι, ισχύει. Λοιπόν. Καλαμποκάκι μεγάλο, καλαμποκάκι μικρό. Το βάζουμε στις σαλάτες. Καταστροφή. Λοιπόν, φρυγανιές. Θα σπάσω πολλά. Αυτές είναι από... Τι είναι? Στραβανίδι. Α, οκ. Okay. Παξιμαδάκια, είναι τύπου κυφύρων και αυτά θα βάζουμε στις σαλατούλες. Αυτά εγώ το νομίζω αυτό με το κατρός και έτσι. Το τρώω και αυτό και κανένα έτσι αυτό με το βασάμικο νομίζω θα είναι σούπερ. Το παξιμάδι. Παιδιά αυτό κόψτε ντοματούλα, αγγουράκι, φετούλα τύπου χωριάτικη και τέτοιο. Και λαδόξιδο ίδιο για αυτό που λέει ο Γιάννης ο βασάμικο. Και είναι τέλειο, εγώ το τρώω. Εμείς το βράδυ τρώμε πολύ σαλάτες σαν γεύμα, αντί να φάμε φαγητό, φτιάχνουμε σαλάτες και παλιά το καλοκαίρι στις αρχές το πολύ τέτοιο. Μετά να το ξεχάσουμε. Φιτούλες. Φτιάχνουμε και σουβλάκια. Και με φέτα. Αλλά, ναι, με φέτα. Αλλά και καμιά φορά έτσι σκέτες. Με το φαγητό. Ναι, στείλουμε πιτούλες σαν ψωμάκι, επειδή ψωμί δεν παίρνουμε, γιατί τώρα δύο άτομα πόσο ψωμί θα φάμε. Έχει πάει και ένα 20 φραντζόλα. Αλλά πέφτες από αυτό. Νομίζω πες να έχουμε πάρει δύο φορές ψωμί. Ναι, δεν το τρώμε, δεν είμαστε... Καλά, ο Γιάννης το τρώει, αλλά γενικά... Άμα είχα το φάω. Ναι. Αλλά... Λοιπόν, είναι μπριοσάκια για τα hot dog. Ναι, και αυτά είναι ωραία και με ζαμπόν, τυρί και μαγιονέζα, παιδιά, είναι τέλεια. Πεντάμνωστα, είναι πάρα πολύ γλυκά. Πολύ γλυκά και με μερέντα μπορείς να τα φας και με αλμυρά, όπως θες γενικά, είναι τέλεια. Τορτίγες. Και τορτίγια έχουμε και εδώ να κάνουμε. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι, από την Αίγυπτο. Πολύ καιρό και είναι ωραία και η τορτίγια. Αυτή την κάνουμε με κοτομπουκές, σος μουστάρδα, μαγιονέζα, τυράκι, καλαμπόκι, ντοματίνια και τυρί. Το είπα το τυρί. Το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Τα έχουμε πάρει. Τα έχουμε ξαναπάρει. Γαλακτοφέτες, πώς λέω. Ναι, γαλακτοφέτες, ναι. Είναι αυτό. Το δείξε, το είδα, ναι. Ναι, ναι, αυτό εδώ. Δεν θυμάμαι αν θα τρώει. Δεν έχουμε ξαναπάρει άλλη μια φορά, νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν το βάζω στο περικό, το βάζουμε φρουτάκια και τέτοια. Αλλά πήρε για τις βόλτες, για μετά τον παιδικό που μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Λοιπόν, Πάσα τέμπος. Ιός πολύ. Όχι. Πάσα τέμπος είναι το άσπρο. Είναι τα άσπρα. Αλλά, αλλά τις μέρες, παιδί αυτό, άμα κάτσω και βάλω ταινία, το τρώω όλο μόνο μου. Ναι, το καταλάβω. Έφαγε σε μια μισή μέρα ένα ολόκληρο πακέτο. Ισχύει. Λοιπόν, χυμός. Είναι με μήλο, πορτοκάλι και βερικοκό. Τον είχε 50 λεπτά. Όντως. Ναι. Να δει, είναι χαλασμένο. 50 λεπτά. Τι ώρα τη φάση. Όχι, καλά. Σε ένα χρόνο. Προσφορά ήταν. Τι φάση, 50 λεπτά. Βέβαια.
Λοιπόν, ρίξει αυτά και μετά θα βγάλω τις ρέκες, γιατί πήγαμε και ρέκες. Πήγα και πατατούλες. Και αυτές τις είχε πολύ οικονομικά. Και είναι αυτές που είναι πολύ νόστιμες οι μικρούλες. Είναι που νομίζω πολύ νόστιμες που θα πεις. Όλα αυτά βάζεις, μπράβο. Αυτά θα κάνεις μετά, θα τα βγάλεις. Λοιπόν, αβοκάντο, βάζουμε σα σμούθι. Συνήθως δεν βάζουμε, αλλά τώρα τα είδα, τα είχε και προσφορά. Έλα, είχες κανένα πάλι, να φορεί κανένα πάλι, εντάξει. Δεν έχει γεύση ιδιαίτερη. Δεν είναι ότι δεν έχει γεύση, άμα βάλεις πολύ, θα έχει γεύση. Ναι. Γιατί έχει πολύ έντονη γεύση. Ναι. Αλλά μην βάζουμε λίγο, γιατί μετά δεν θα το πίνει ο περίεργος. Ναι, λένε ότι είναι πολύ υγιεινά και τα λοιπά. Μόνο σε σμούθι, εγώ δεν μπορώ να το φάω που δείχνουν σε φέτες και τέτοια. Όχι, ούτε καν. Είναι χαΐα. Λεμονάδα. Για το μικρό, του αρέσει πολύ. Ναι. Ευτυχώς δεν πίνει αναψυκτικά. Μην τα ζωρίσεις και σπάς το ράφι. Τέτοια, όχι. Δεν πίνει κοκακόλες, αναψυκτικά και τέτοια, αλλά πέντε χρονών. Λεμονάδα του αρέσει. Τι, γιατί σου κάνει περίεργο, δεν έχει δει παιδάκια να πίνει. Πέντε χρονών κοκακόλα. Έχει δοκιμάσει και του αρέσει. Γιατί δεν έχει παιδάκια να πίνουν κοκακόλα. Τόσο μικρά. Τι, θα τα λυπηθούν. Λοιπόν, φρουτό είναι ανανάς. Φρουτό, μάλιστα στο στάνα. Ζάχαρη. Γιατί όλα λέμε θα κάνουμε μπισκοτάκια με το μικρό και κέικ, αλλά. Αν δεν είσαι. Μελακρού. Καλά, εκτός από αυτό πρέπει να έχει και χρόνο. Καλά, ναι. Μια Κυριακή μόνο μπορείς να το βάλεις αυτό, ναι. Αυγουλάκια. Γιατί εκτός από ζωστάκια τρώμε και πάρα πολλά αυγά τελευταία. Προχθές. Πάγαμε τέσσερα. Γύρισε από το κολυμπητήριο. Άκυρο. Τραβάζω μια. Λοιπόν, μετά από ένα break της κάμερας, γιατί θέλει το χρόνο της. Θα σας δείξω ότι πήραμε αυγά από λεκί και αυγά από λεγλ. Πήρα και από λεκί και από λεγλ. Γιατί δεν θέλω να τρώμε πάρα πολλά αυγά. Να και σας πω μόνο ότι γυρίσαμε προχθές από το κολυμπητήριο. Ο Δημήτρης έφαγε δύο αυγά. Του έφτιαξα ένα αυγό και μια σαλάτα, καλή σαλάτα. Ατομική έτσι, ναι. Συμβολάκι. Τα έφαγε όλα και μου λέει μπαμπά πεινάω κι άλλο, θα μου κάνεις κι άλλο ένα αυγό. Το φτιάχνω κι άλλο αυγό και το χλαπάκασε κι αυτό δηλαδή. Ναι, και φάγαμε κι εμείς από ένα, οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται κατανάλωση. Ναι. Πρέπει να αγοράσουμε κότες κατευθείαν. Έμεινε με το λάχανο στο χέρι. Λοιπόν, πήρα ένα λάχανο από Λίδη. Δύο ιδιαίτερα. Εδώ. Είχε προσφορά 1,70, κάπου εκεί το καθένα. Okay. Πήρα αυτό εδώ που το βρήκα στο Lidl, που είναι για τις διακοπές. Καλά, τώρα διακοπές δεν έχουμε. Για 5 χρονών, επειδή φτάνει ο Δημήτρης, έχει πάρα πολλές σελίδες και πολλές δραστηριότητες. Και από πίσω είναι δραστηριότητα. Και από πίσω έχει και τη λύση, πάρα πολύ ωραία. Του αρέσουν πολύ αυτού του είδους τα βιβλιαράκια που έχουν έτσι, ζωγραφικές, με σχηματάκια, με κουκίδες κτλ. Και θα το βάλω για να το κάνω δώρο τα Χριστούγεννα, στο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο, το calendar που ανοίγει, όπως και πέρυσι θα κάνουμε. Ελπίζω να προλαβαίνω να κάνω και vlog μας, γιατί σας αρέσουν. Κάθε μέρα δηλαδή, έστω μέρα παραμέρα. Οπότε πήραμε και αυτό εδώ πέρα που είναι σπαζοκεφαγές για τις διακοπές. Και παιδιά, έχει άπειρες σελίδες, έχει πάρα πολλές, είναι πολύ μεγάλο. Και έχει γύρω στα 3 ευρώ. Και προάγεται συγκέντρωση, δημιουργικότητα, λογική σκέψη. Πολύ ωραίο. Τα φυλάκια και αφραδάκια. Αυτά είναι πολλά εκεί. Πήρα αυτά εδώ για να κάνουμε πλαστερίνες. Αυτά είναι χρώματα. Και θα προσπαθήσω να φτιάξω πλαστερίνες, γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολλές πλαστερίνες, ειδικά παλιά. Τώρα τελευταία δεν παίζει τόσο. Οπότε ναι, πήρα να δοκιμάσω να κάνω.
Έχω λαϊκή πύρα, αυτά εδώ, αν σου πει που είναι από μια καστά. Είναι ζωματούλες, ε. Είναι σαν μικρές ζωματούλες. Δεν μερικά από τις άλλες. Είχα πάρει κάτι άλλες που ήταν σαν βερανίδια, σαν αυγά κάπως και ήταν πάρα πολύ νόστιμες. Ο μικρός είχε τρελαθεί. Ναι, ήταν πολύ νόστιμες. Ήταν πολύ ωραίες. Δεν τις βρήκα όμως πάλι. Ήταν πολύ ωραίες. Και πήρα αυτά εδώ που είναι μικρούλια. Είναι πιο μεγάλα από ντοματίνια, πιο μικρά από ντομάτες. Ήταν πολύ γλυκούλια. Καροτάκια. Όταν τελειώσει η έτοιμη με το καρό το λάχανο, θα κρύβουμε καροτάκια και λάχανο. Ωραία, έλα συνέχιση, εσύ να βάλω εγώ μέσα. Ας το λοιπόν, μαρουλάκι, αγκουράκια και πιπεριές. Πήρα πολύ σαλατικό. Γιατί τρώμε πολλές σαλατούλες. Ναι, τρώμε πολλές σαλατούλες τελευταία. Γενικά τρώγαμε, αλλά τώρα τρώει και ο Δημήτρης. Τώρα τρώει και ο Δημήτρης, ναι. Λοιπόν, μιλαράκια. Βάζουμε στα σμούθι. Σκέτα. Ναι, εγώ τρώω. Καμιά φορά, ναι. Ο Δημήτρης δεν τρώει σκέτο, δεν το τρώει σκέτο. Και λοιπόν, μιλόπιτα θέλω να κάνω, έχει ρίξει. Τι θέλω να κάνει. Μιλόπιτα. Καλά, εσύ πάμε. Ροδάκινα. Βερίκο να πει. Ο Δημήτρης μόνο τέσσερα τρώει στον παιδικό, είναι φταρίνια ή ροδάκινο. Δεν του λέμε ότι είναι ροδάκινο, γιατί έχει φάει ένα κόλλημα ότι δεν του αρέσουνε. Και του τα λέμε νεκτάρινια, ναι, γιατί όταν, μας λέει τι, όταν του λέμε τι θέλει, του λέμε, μας λέει νεκτάρινι. Ήδη. Απλά στα λεμόνια. Πολύ ωραία παρουσίαση. Λοιπόν, εδώ γλιστέψαμε μια μπανανιά, μπόλικες μπανάνες. Γιατί τρώμε. Γενικά, ναι. Και βάζουμε και πολύ σμούθι. Και σκέτες. Εγώ τρώω και το βράδυ με μερέντα. Με μερέντα. Και τώρα που είπαμε και κρέπα έχουμε καιρό να φάμε. Κρεπούλα. Θα φτιάξω μια μέρα. Α, και έχουμε και την βαφλιέρα. Μπορούμε να κάνουμε και βάφλα. Ναι, γιατί μου είχε πετύχει την πρώτη φορά και okay. Ήταν ενώσιμες. Λοιπόν, αγκουράκια. Δεν μου είχε πετύχει το μείγμα. Αλήθεια. Αλλά εντάξει, μία, δύο, τρεις φορές, κάποια στιγμή θα το πετύχουμε. Τώρα που τρώει βάφλες και του αρέσει, δεν θα κάνουμε. Ναι, γιατί αν δεν δώσουμε λίγο μερέντα στο Δημήτρη, έτσι λίγο να μας γκρεμίσει το σπίτι. Φίλια. Λοιπόν, στα φυλάκια, να μου πεις, δεν χρειάζεται μερέντα. Ναι, από μόνο το. Για να μας γκρεμίσει το σπίτι. Λοιπόν, να θα δείξουμε αυτά εδώ. Είναι σάλτσα πέστο με βασιλικό, ναι, οκ. Okay. Είναι μπαρέσα. Απολυτάνο. Σου αρέσει. Ποια. Δεν σου πέστο. Αρέσει, ναι. Όχι για τη σαλάτα. Α, για τη σαλάτα. Α, νόμιζα. Α, οκ. Okay. Νόμιζα για τα μακαρόνια. Γιατί κάνουμε μία σαλάτα. Ναι, ναι, μπράβο, που βάζουμε... Τέτοια. Και έχουμε καιρό να την κάνουμε. Αυτή είναι να πας... σας συγγνώμη. Με δικά σου λόγια. Ναι, με δικά μου λόγια. Λοιπόν, είναι σάλτσα για τα μακαρόνια. Είναι Napoli style. Από το ίδιο. Δεν είναι Napolitan. Α, δεν είναι. Όχι. Καλά, αυτή είχε και μία... Και... Α, ναι. Ναι, και κρεμμύδι. Εντάξει. Όχι. Εκεί. Δεν είχε άλλη, είχε αυτή και είχε και μία αποκευμένη. Καλά, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Νομίζω ότι είναι Ναπολιτάνα. Ένα πεστελάκι. Ένα κουμό ντομάτας. Και πάμε γρήγορα για τη διάλη. Ένα μεγάλο φέρι με κόκκινα μούρα. Παιδιά, εγώ έχω τρέλα με μούρα, μπέλις και όλα αυτά. Και πήρες να το δοκιμάσουμε. Βελτιωμένο άρωμα. Να σου πω κάτι. Το φέρει. Θα το βάζουμε μέσα στους καφέδες. Δεν είναι sponsor το βίντεο, αλλά παιδιά, ό,τι έχω πάρει. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τέλειο, δεν είναι φέρει όμως. Αυτό και μυρίζει ωραίο. Και ωραία. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Το είχα πάρει από Χόντος οικονομικά. Αυτό είναι λίγο πιο τσιμπημένο από όλα. Βέβαια είναι μεγάλη συσκευασία έτσι, να μην λέμε και. Είναι σχεδόν ένα λίτρο. Παιδιά. Τάβα, τα πιάλα είναι σε τέτοιο. Είναι, δεν ξέρω, εγώ βάζω μισό μπουκάλι και δεν πλένουν. Αυτό το έχει. Δεν καθαρίζουν, ναι. Δεν κάνουν αφρό, δεν κάνουν τίποτα. Λες και βάζει νερό σκέτο. Το έχει η μαμά της μικρής και επειδή καμιά φορά πρέπει να την
το πιάτο που θα φάει μικρή, κάποια κατσαρολάκια και αυτά. Παιδιά, είναι σούπερ αυτό, οπότε λέω ότι δεν πειράζει. Ναι, γενικά... Τα έχουν κάνει χάλια αυτά. Είναι καταφέρει, ναι. Δεν κάνω διαφήμιση. Αλλά... Απλά, έχει βγάλει μια καινούργια συσκευασία που... με το πράσινο, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει είναι άλλο. Ναι. Που είναι ανάποδα. Ναι. Σαν τη σως. Σαν τη σως. Σαν τη μαγιονέζα. Είναι έτσι. Α. Δεν έχει καπάκι, ναι. Γιατί με το που το αφήσεις έχει μια έχει ειδική συσκευασία. Ναι. Θα θυμάμαι πώς λέγεται. Και δεν πέφτει το σαπούνι, ρε παιδί μου, δεν τρέχει. Α, ναι. Ναι. Ωραία, μυρίζει, μυρίζει. Ωραία, μυρίζει. Ναι, γενικά τα φέρει σαν σαπούνια είναι. Είναι καλά. Οπότε ναι. Πήρα το δείγμα σου. Λέω, δεν βιάζει ένα ευρώ πάνω, ένα ευρώ πάνω, αλλά να κάνει δουλίτσα. Μπορεί να το παρουσιάσουμε. Αυτό είναι διφασικό. Εντάξει, είναι το μακιγιάζ. Για να φέρω το μακιγιάζ γρήγορα εύκολα. Είναι το μόνο που μου αρέσει τόσο πολύ. Καθαρίζει τα πάντα, όντω και διάβολα. Είναι πάρα πολύ καλό. Να το πάνω σε όλο το αυτό. Φρυγανιές. Οι αγαπημένες μας φρυγανιές. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Τις βλέπετε σε όλα τα χώρα. Και αυτό μυρίζει πολύ ωραία. Είναι μαλακτικό για τα ρούχα. Μυρίζει πάρα πολύ. Ναι, μυρίζει πολύ ωραία. Βέβαια, σε διάρκεια έχει μέτρια. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν μυρίζει πολύ έντονα. Αλλά μυρίζει ωραία εκείνη την ώρα. Κοκακόλες. Συνήθως δεν παίρνουμε, αλλά επειδή θα έχουμε κόσμο. Καλεσμένο. Πήρα γιατί πίνουνε, οπότε να έχουμε. Ευαπορία. Μια λατάκια. Μια λαδημήτρη. Και το τελευταίο. Χάρτη κουζίνα. Χάρτη κουζίνα μας. Κάτι άλλο πρέπει να πάρει. Αυτά τα δείξαμε, τα δείξαμε. Τα δείξα, τα δείξα. Οπότε αυτό ήταν το χολ. Ευτυχώς γιατί κλείνει και η κάμερα. Ήταν σούπερ φορταστικό. Με αυτά, παιδιά, πήγα και είπα, έχουμε πάλι και φέτα, τη φέτα δεν δείξαμε, τέλος πάντων δύο φέτες. Αυτή που παίρνω από το Lidl, τη μεγάλη που έχει τα σχεδόν 10 ευρώ και είναι ωραία και οικονομική. Αυτά. Πήραμε πολλά πραγματάκια. Ελπίζω για 10 μέρες τουλάχιστον. Δεν παραπάτω, εντάξει, για 10 ελπίζω. Μέρες. Κοίτα. Να μην ξαναπατήσω. Τα γάλατα θα χρειαστεί να κάνουμε σε 2-3 μέρες πάλι. Ναι, έχω πάλι 4 και 2 ευαπορέα όμως. Εντάξει, τουλάχιστον 4 μέρες σίγουρα θα κρατήσουν. Γιατί να μην μείνει σε λίγο την ημέρα. Θέλει ένα λίτρο την ημέρα, Δημήτρη. Το καθισιό του, ναι, πριν πάρα πολύ γάλα. Ελπίζω να κρατήσουν και να πηγαίνουμε έτσι για μικρά. Για ρουτάκια έχουμε, τσαμπών τυριά αυτά έχω πάρει απ' όλα. Ελπίζω να κρατήσουν γιατί ενώ παλιά μου άρεσε το σούπερ μάρκετ, τώρα το βαριέμαι και βαριέμαι πιο πολύ το κουβάλιμα. Αλλά ευτυχώς χτες βρήκα απ' έξω θέση. Ήμουν πολύ χολόφαλη γιατί είχε και λαϊκή. Και εδώ δεν θα βρω πουθενά και θα κουβαλάω. Ήταν 5 σακούλες αυτές οι μεγάλες του Lidl. Ναι. Ναι. Ναι, αυτά. Λοιπόν, μετά από ώρες, γιατί η κάμερα έκλεισε, είχα πάρει και αυτές εδώ τις μπάρες με τα μπέρις. Από σκραβενίτη, αλλά δεν του άρεσαν, δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω. Αν σας τρώνε τα παιδάκια έτσι πάλι δημητριακό, προτείνετε μου καμία για να ξέρω να δοκιμάσω κι εγώ για το μικρό. Εγώ έχω δοκιμάσει μόνο αυτές, δεν τις έχω δοκιμάσει ο μικρός. Και τις Natural Valley με το μέλι και τα δημητριακά που μου αρέσουν. Και του δώσαν τώρα και ένα γλυφιτζουράκι από το φαρμακείο. Αυτά. Επίσης, άμα θέλετε να κάνω μαζί με τον Γιάννη το Super Market Haul, γράφτε μου από κάτω για να ξέρουμε άμα σας αρέσει έτσι πιο πολύ να το κάνω μαζί με τον Γιάννη. Αυτά. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε, σας φιλιάμε. Γεια σας.